Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και καλωσορίζουμε τα σωματεία και τους φορείς που για μία ακόμη φορά είναι εδώ και μας συμπαραστέκονται. Στόχος της δημιουργίας της Επιτροπής Αγώνα Γυναικών ΛΑΡΚΟ ήταν η συμπαράσταση στον αγώνα που άρχιζαν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ για διασφάλιση του μεροκάματου και η δυναμική συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις, ώστε ο αγώνας να γίνει γνωστός σε κάθε γωνιά της περιοχής μας. Δεν φανταζόμασταν ότι ο αγώνας των εργαζομένων και των οικογενειών τους θα ξεπερνούσε τα όρια της Ελλάδας και άνθρωποι εντός και εκτός της χώρας μας θα στέκονταν αλληλέγγυοι και μάλιστα έμπρακτα, προσφέροντας όχι μόνο ηθική αλλά και υλική υποστήριξη σε εμάς και στους εργαζόμενους. Ήμασταν συνεπείς και σταθερές στο στόχο μας και στις αποφάσεις που παίρναμε όλες μαζί, στεκόμενες δίπλα σε παιδιά, συντρόφους, αδελφούς, θείους, πατεράδες, στηρίζοντας δράσεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες των εργαζομένων. Μας έδιναν δύναμη και κουράγιο τα μηνύματα συμπαράστασης γυναικών από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οι ευχαριστίες γυναικών άλλων εργαζομένων που πάλευαν και το μεροκάματό τους, γιατί τους δείξαμε το δρόμο του αγώνα και της αντίστασης και η δική σας παρουσία σε κάθε κάλεσμά μας. Σκέψη μας σε αυτή την πορεία ήταν η στήριξη των δικών μας ανθρώπων στον αγώνα που έδιναν και το μήνυμα που περνούσαμε στα παιδιά μας. Ότι δηλαδή πρέπει να διεκδικούν όσα δικαιούνται και να παλεύουν για όσα προσπαθούν να τους στερήσουν. Κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος, ακόμη και αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Σημασία έχει να μη σκύβει στο κεφάλι. Έχουμε χρέος απέναντι στην οικογένειά μας, στον τόπο μας και στη ζωή μας. Να παλέψουμε μέχρι το τέλος και θα νικήσουμε. Κουράγιο, δύναμη με το κεφάλι ψηλά. Όλοι μαζί, χωρίς ντροπή. Ας ντρέπονται και ας κρύβονται αυτοί που με τις αποφάσεις τους εγκληματούν σε βάρος τόσων εργαζομένων, των οικογενειών μας και του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο δίνουμε στην Ιωάννα Αστερίου, πάλι εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Γυναικών ΛΑΡΚΟ και της Επιτροπής που συγκροτήθηκε κατοίκων Λάριμνας. Η Επιτροπή Αγώνα Γυναικών χαιρετίζει τη σημερινή αγωνιστική σύσκεψη των Σωματείων Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ. Ευχαριστούμε τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες και όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα για μία ακόμη φορά κοντά μας και με τη δυναμική σας παρουσία και τη στήριξή σας μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να ενώσουμε τις φωνές μας και τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της εγκληματικής τροπολογίας που ψήφισε η κυβέρνηση στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Ενώ βιεοπραγούσαν πάνω της τόσα χρόνια, τώρα θέλουν να τη δολοφονήσουν, να διαπράξουν το έγκλημα. Δεν πουλάνε τη ΛΑΡΚΟ. Πουλάνε εθνικό πλούτο, πουλάνε Ελλάδα. Εμείς όμως δεν θα γίνουμε μάρτυρες σε κανένα έγκλημα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα μας βρουν απέναντί τους, θα είμαστε εδώ να αντισταθούμε. Δεν έχουν προβλέψει τη δύναμη και την οργή μας. Δεν έχουν προβλέψει ότι μέσα σε αυτή την εταιρεία εργάζονται άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με τη φωτιά σε αντίξωες συνθήκες και δεν έχουν ποτέ γονατίσει και λυγίσει. Ότι μέσα σε αυτή την εταιρεία έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή εν ώρα εργασίας δεκάδες ανθρώπινες ψυχές που είχαν ονοματεπώνυμο. Προσπαθούν να μας τα σβήσουν όλα αυτά από τη μνήμη μας. Αλλά όχι, συνάδελφοι. Αυτά δεν διαγράφονται. Εδώ είμαστε σήμερα, εδώ θα είμαστε αύριο και μέχρι να πάρουμε σύνταξη. Θα είμαστε εδώ να τιμούμε τους νεκρούς μας κάθε μέρα, έχοντας την εργασία μας, τα σπίτια μας και την αξιοπρέπειά μας. Όπως γνωρίζουμε, όλοι η επίσημη ενημέρωση από την ειδική διαχείριση είναι το σταμάτημα της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας στις 31 εβδόμου και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι θα σταματήσουν να εργάζονται σε βάρδια με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο μισθό τους. Ταυτόχρονα μας απολύει όλους και μας επαναπροσλαμβάνει με μηνιαίες ή διμηνιαίες συμβάσεις
μέχρι και 5 μήνες. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι και δεσμευτικό από την πλευρά τους. Από τη στιγμή που θα μας έχει απολύσει, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί αν θα υπάρξει και ανανέωση των συμβάσεων. Όπως ακριβώς θα πράξουν και με τους εργολάβους που τους απολύουν όλους. Μένουν στο δρόμο τόσες οικογένειες. Αυτό φυσικά θα παρασύρει και δεκάδες εργαζόμενους στα εργοτάξια αμοβολής, αυτοαπασχολούμενους και δεκάδες εργαζόμενους χειριστές μηχανημάτων. Συνάδελφοι, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει καμία απόλυση συναδέλφου από τις εργολαβίες. Ποιοι είναι αυτοί που μας διαχωρίζουν? Ποιοι είναι αυτοί που μας μετρούν σαν αριθμούς? Ποιοι είναι αυτοί που τους αγνοούν και τους αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά σαν να μην υπάρχουν και τους θεωρούν η εύκολη λία τους? Όχι, συνάδελφοι, εμείς δεν τους αγνοούμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ονόματα και είναι οι συνάδελφοί μας που είναι δίπλα μας, που τους καλημερίζουμε κάθε πρωί, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο, όπως και εμείς. Και θα αγωνιστούμε μαζί για να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται, με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την ιστορική και εμβληματική εταιρεία ανοιχτή. Και μπορούμε να το κάνουμε, όπως το κάναμε τόσα χρόνια, βάζοντας πλάτη σε όλες τις δύσκολες συγκυρίες που ήρθαν. Είτε ήταν διαθεσιμότητες, είτε ήταν μειώσεις μισθών, είτε ήταν περικοπές δώρων και επιδομάτων, ασφάλεια, είτε είναι τώρα τα ψίχουλα που μας δίνουν ως αποζημίωση. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση του αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι για το δικαίωμα στην εργασία, για να κρατήσουν τη Λάρκο ανοιχτή, για να μην μαραζώσουν οι περιοχές μας. Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό από κανέναν. Δεν θα το επιτρέψουμε να μας αφανίσουν. Οι εργάτες της Λάρκο είναι περήφανοι. Δεν έχουν σκύψει ποτέ το κεφάλι. Έχουν δώσει μεγάλους και ιστορικούς αγώνες και έχουν αντισταθεί όλα αυτά τα χρόνια από τη μεγάλη απεργία του 77 μέχρι σήμερα για να κρατήσουν τη Λάρκο ανοιχτή. Σε όλους αυτούς τους αγώνες είχαν πάντα δίπλα τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Αυτές οι γυναίκες που έγιναν ηρωίδες και παράδειγμα για μας τις νεότερες, αυτές οι γυναίκες που κράτησαν θερμοπύλες το 77, μας δίνουν τη δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε, να μην το βάλουμε κάτω, να αντισταθούμε και να παλέψουμε για μας, για τα παιδιά μας, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Αυτές οι γυναίκες είμαστε και σήμερα. Είμαστε στο πλάι σας, είμαστε η δύναμή σας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλες αυτές τις γυναίκες, τις συναγωνίστριές μου, που είχα την τιμή να αγωνίζομαι μαζί τους για ένα κοινό σκοπό, Λάρκο ανοιχτή, που μέσα από τις πολύμορφες δράσεις μας βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι στο δύσκολο και δίκαιο αγώνα μας και αποδείξαμε ότι μόνο με ενότητα και αργώνες έρχονται οι κατακτήσεις, ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται. Ενώσαμε τις φωνές μας και ακουστήκαμε από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και το εξωτερικό και δεχτήκαμε την αλληλεγγύη και την ηθική και υλική στήριξή τους, κάνοντας τον αγώνα μας και δικό τους αγώνα. Συνεχίζουμε αγωνιστικά στο μόνο δρόμο που έχουμε, το δρόμο του αγώνα για μια Λάρκο ανοιχτή. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί καμία θέση εργασίας για τη ζωή που δικαιούμαστε, για τη ζωή που μας αξίζει, για μας και τα παιδιά μας. Αν είμαστε ενωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Στο τέλος, εμείς θα νικήσουμε.